αλλάζουμε τελείως κλίμα, θα πάμε σε μία ακόμα δράση ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, μέσα από την οποία προκύπτουν βέβαια πολλαπλά μηνύματα από το χαμόγελο του παιδιού. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη. Κυρία Μπομποδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά, να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, μία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο. Μία δράση, θα έλεγα, σε όλη την Κρήτη. Ναι. Να πούμε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την εταιρεία Teleperformance, που στηρίζει αυτή τη δράση πανελλαδικά, θα υλοποιήσουμε και στην Κρήτη δράσεις αιμοδοσίας, αρχικά αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας έξω από την περιφέρεια Κρήτης, από τις 9.30 έως τις 2 και το Σάββατο και την Κυριακή, με την υποστήριξη του Δήμου, της περιφέρειας Κρήτης, της Εύθυνης Υγειονομικής Περιφέρειας και του ΠΑΓΜΗ. Στα Χανιά στις 12 και 13 και στο Ρέθυμνο, ναι, όπως είπατε, στις 14 και 15. Είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, είναι για καλό σκοπό. Καλούμε τον κόσμο να δώσει αίμα για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία της Κρήτης. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι λόγω της κατάστασης έχουν μειωθεί αρκετά τα αποθέματα. Και υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, ειδικά σε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης, και πολύ σωστά το αναφέρετε, δίπλα στη δράση του Ρεθύμνου έχουμε δράσεις και σε άλλες περιφερειακές ενότητες του νησιού, στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού που έχει το Χαμόγελο. Ξεκινώντας από το Ηράκλειο, όπως σας είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2, μπορεί όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια να επισκεφτεί τις σελίδες μας και να δηλώσει την ώρα που βουλεύει τον καθένα, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Διαφορετικά μπορεί να καλέσει στο 11.040 να κλείσει το ραντεβού, φαντάζομαι, επειδή και ο κόσμος, όπως και πέρυσι, περνούσε και ήθελε να δώσει, με λίγη αναμονή, με τις αποστάσεις, με τη μάσκα μας και όλα, να τηρούμε όλους τους κανόνες, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους κύριους τους περαστικούς. Κυρία Μπομποδάκη, για πείτε μου λίγο, πριν το Πάσχα και μέσα από την εκπομπή, απευθύνατε κάλεσμα στους πολίτες της Κρήτης να βοηθήσουν με φόντο και την εορταστική περίοδο, προκειμένου και εσείς με τη σειρά σας να βοηθήσετε άπορες οικογένειες, συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Αυτό το κάλεσμα βρήκε ανταπόκριση? Θεωρώ ότι πήγε καλά. Τουλάχιστον για ένα μικρό διάστημα, καταρχάς καταφέραμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών. Η υποστήριξη όλων ήταν πάρα πολύ σημαντική και εσάς που προβάλλετε τη δράση αυτή. Πήγε αρκετά καλά. Θα έλεγα, δυστυχώς δεν είναι όπως τα Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα υπάρχει μια μεγαλύτερη στήριξη. Όμως για ένα χρονικό διάστημα μπορούμε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αγώνας δεν σταματάει. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι τα τρόφιμα μόνο για το Πάσχα ή για τα Χριστούγεννα, είναι για κάθε μήνα. Οπότε είναι ένας αγώνας καθημερινός για να μπορέσει η οικογένεια να έχει μηνιαία την υποστήριξη σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από το Χαμόγελο. Κυρία Μπομποδάκη, τελευταία ερώτηση. Μέσα στο Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεχθήκατε κλήσεις για βοήθεια? Υπήρχαν περιστατικά κακοποίησης παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενδοοικογενειακή βία? Για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, οι γιορτές είναι λίγο, πώς να το πω, φουντώνουν λίγο τα πράγματα οικογενειακές, ναι, έτσι. Είναι λίγο περίεργες, θα έλεγα, μέρες των εορτών. Δυστυχώς υπήρχε έξαρση και αύξηση των περιστατικών. Υπήρχαν. Δυστυχώς είναι, δεν ξέρω, λέω καμιά φορά μακάρι να μην υπάρχουμε και να μην υπήρχαμε και να μην υπήρχαν περιστατικά βίας. Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, να μιλάμε, να επικοινωνούμε καταστάσεις που βλέπουμε στη γειτονιά μας, δίπλα μας, που αφορούν κυρίως παιδιά που είναι αθώα και δεν φταίνε σε τίποτα, και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Όπως έχουμε ξαναπεί, μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει μέσω της γραμμής 1056
Μάλιστα. Και να καταγγείλει όποιο περιστατικό για όποιο παιδί. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Μπομπονδάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν,